η ομιλία του στο δεύτερο Θεσσαλονίκη Summit στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Τώρα, τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι των συναντήσεων με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη είναι σημαντικά για την πόλη και την περιφέρεια. Ναι. Να σου πω πολύ σύντομα μεταξύ αυτών ότι είναι το θέμα του πρώην ορφανοτροφείου Μέγας Αλέξανδρος, το οποίο διεκδικεί ο Δήμος και η Εκκλησία. Και θα δοθεί μία λύση η οποία προβλέπει ότι το ορφανοτροφείο ο χώρος του ορφανοτροφείου θα δοθεί στο Δήμο προκειμένου να γίνει εκεί ένα μεγάλο πάρκο που θα δώσει ανάσα στην περιοχή, ενώ στην Εκκλησία θα δοθεί αντίστοιχη έκταση στα Λουτρά της Θέρμης προκειμένου εκεί να λειτουργήσει το ίδρυμα και να ανεγερθεί το κτίριο για να φιλοξενήσει το ίδρυμα Ανιάτων, εκκλησιαστικό ίδρυμα. Από εκεί και μετά είναι στην ατζέντα τα θέματα του θερμαϊκού με τον ενιαίο φορέα διαχείρισης, ώστε να υπάρχει ένα συντονισμός των φορέων και να μην έχουμε τα φαινόμενα ρύπανσης που είχαμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα να προβλεφθούν αυτά για το θερμαϊκό. Ναι. Θέματα έργων ευρύτερα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προσέλκυσης επιχειρηματιών και επενδυτικά σχέδια και βεβαίως το Περιφερειακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί το Δεκέμβριο. Πολύ σημαντικά λοιπόν τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των συναντήσεων που έχει ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Να σε